Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Γιαννιώτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας στείλαμε ένα βίντεο το οποίο είχε κάποια αποτελέσματα από μια μελέτη που είχε φτάσει στα χέρια μου όσον αφορά το ποσοστό των sites στο ίντερνετ που δεν είναι search engine optimized και τι αποτέλεσμα έχει εάν στην περίπτωση κανείς κάνει search engine optimization στις σελίδες. Σήμερα όμως θα σας πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα μιλήσουμε για τις τέσσερις πιο συχνές παγίδες σχεδιασμού αρχικής σελίδας, δηλαδή το home page το επαναλαμβάνω. Η πρώτη παγίδα που πέφτει κανείς όταν σχεδιάζει την πρώτη σελίδα του στο site του είναι ότι προσπαθεί να πετύχει πάρα πολλούς στόχους. Τώρα τι σημαίνει πάρα πολλοί στόχοι? Σημαίνει ότι βάζει πάρα πολλά κείμενα, βάζει πολλές φωτογραφίες, πολλά μηνύματα, πολλές επιλογές. Και βέβαια δεν είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να κατευθύνουν και το βλέμμα του επισκέπτη ή να τον κατευθύνουν ούτως ώστε να μπορέσει να βρει την λύση που ψάχνει ο επισκέπτης πάνω στη σελίδα μας. Αυτό επιτυχάνεται με τους τρόπους τους εξής: με το μέγεθος των γραμμάτων ή των κειμένων ή των φωτογραφιών ή τα διάφορα σχήματα τα οποία είτε είναι φωτογραφίες είτε είναι τετράγωνα τα οποία μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή πλαίσια, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μέσα τα κείμενά μας, επίσης τα χρώματα ή ακόμα και κίνηση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Άλλο και σημαντικό στοιχείο είναι η θέση που θα τοποθετήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και επίσης η κατεύθυνση. Και όταν λέμε κατεύθυνση μιλάμε το πού πηγαίνει το κείμενο προς φωτογραφία και πού, εάν έχουμε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες προσδίδουν κάποια κατεύθυνση. Η δεύτερη παγίδα είναι να αποτύχουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση όταν πέσει ο πελάτης επάνω στην πρώτη μας σελίδα. Τι σημαίνει συζήτηση? Λοιπόν, όταν φτάσει κάποιος επισκέπτης επάνω στη σελίδα μας, έχει κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή θα φύγει από τη σελίδα μας. Μέσα στα αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να του εξηγήσουμε ή να του πούμε πού βρίσκεται, τι είναι αυτό που μπορούμε να του προσφέρουμε και πού μπορεί να πάει να το βρει. Αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε όταν θα έρθει κάποιος επισκέπτης στην πρώτη μας σελίδα, στο homepage δηλαδή. Η τρίτη παγίδα είναι η υπερβολική εξάρτηση ή η υπερβολική χρήση πολυμέσων, δηλαδή βίντεο και flash. Τα έχουμε δει αυτά επάνω σε sites και όταν πέφτουμε επάνω σε αυτά τα sites, πολλές φορές περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα, ακόμα και 5 και 10 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να αρχίσουν να φορτώνουν. Ο χρήστης έχει ελάχιστα δευτερόλεπτα, ειδικά όταν πέσει πάνω σε μια πρώτη σελίδα, να μπορέσει να αποφασίσει εάν θα μείνει ή θα φύγει. Άρα εκεί καλό είναι να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο τα κείμενα, το γραπτό λόγο, ούτως ώστε με το που θα φτάσει στη σελίδα μας να μπορέσει να αρχίσει να διαβάζει και να παίρνει το νόημα το που έχει φτάσει, τι είναι αυτό που μπορεί να του δώσει αυτό το site και πού μπορούμε να το κατευθύνουμε. Αυτά που είπαμε δηλαδή στο προηγούμενο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε βίντεο και flash. Σαφώς δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Πιθανόν θα πάμε σε μια δεύτερη ή σε μια τρίτη σελίδα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να του δώσουμε πλούσιο υλικό με αυτά τα εργαλεία και να έχουν και πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η τέταρτη και τελευταία παγίδα είναι ότι θέτουμε ότι οι βέλτιστες πρακτικές θα λειτουργήσουν και για μας. Δεν σημαίνει ότι οι βέλτιστες πρακτικές, επειδή μπορούν να δουλέψουν για ένα site ή για μια πλειοψηφία sites, θα πρέπει ντε και καλά να χρησιμοποιήσουν και να τις χρησιμοποιήσουμε και να είναι και αποτελεσματικές και για μας. Σημαίνει ότι θα πρέπει να τεστάρουμε, να δοκιμάσουμε, να διαπιστώσουμε πώς ανταποκρίνεται η πελάτες η δική μας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουμε εμείς να προσφέρουμε. Άρα δεν παίρνουμε τίποτα δεγματικά, απλώς δοκιμάζουμε και βλέπουμε τι είναι αυτό που θα δουλέψει καλύτερα και για μας. Με αυτό ολοκλήρωσα τις τέσσερις πιο συχνές παγίδες σχεδιασμού αρχικής σελίδας με βάση την μελέτη την οποία σας έχω πει ότι έφτασε στα χέρια μου την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε με άλλο βίντεο κάποια στιγμή να εξηγήσουμε και άλλα πράγματα αυτής της μελέτης, τα οποία ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα. Αλλά εδώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Η ερώτηση είναι, τι σας κοστίζει να μην έχετε το website σας βελτιστοποιημένο? Τώρα βέβαια είναι δύο πλευρές που μπορεί να το κοιτάξει κανείς, το τι σημαίνει, τι σας κοστίζει. Τι σας κοστίζει από τη μία πλευρά είναι το τι χρήματα θα μπορούσατε να είχατε βγάλει εάν σε περίπτωση το site σας ήταν βελτιστοποιημένο. Αυτό είναι η μία πλευρά.
Και το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά ξοδεύεται ένα σεβαστό ποσό, ούτως ώστε να διατηρείται αυτό το site το οποίο κάθεται και περιμένει. Που σημαίνει ότι πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι τι ξοδεύετε κάθε εβδομάδα για να παραμένετε εκεί που είσαστε. Και μην ξεχνάμε ότι ένα site ή μια δουλειά, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει το site μας να το βλέπουμε ότι είναι μια δουλειά, όταν κάθεται και δεν κάνει τίποτα, έχει ένα τεράστιο κόστος. Άρα αυτό που σας προτείνουμε εμείς είναι να έρθετε στο σεμινάριό μας το Search Engine Optimization και Web Marketing, ούτως ώστε να σας βοηθήσουμε να σταματήσετε να ξοδεύετε χρήματα τα οποία πετάτε ή χάνετε επειδή περνάει ο χρόνος. Πάνω στη σελίδα αυτή θα δείτε τις λεπτομέρειες όσον αφορά το ποιο είναι το σεμινάριό μας, που γίνεται, ποιες ημερομηνίες θα γίνει και επίσης και το κόστος του. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε, ούτως ώστε να σας βοηθήσουμε να σταματήσετε να πετάτε χρήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Γεια σας.